Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ανακοινώνεται σήμερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο νέος κατώτατος μισθός που θα ισχύσει στις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με πληροφορίες στα 633 ευρώ από 586 ευρώ που είναι σήμερα. Οι νέοι κάτω των 25 ετών θα δουν από τον ερχόμενο μήνα μία αύξηση στις αποδοχές τους στις τάξεις των 120 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι θα βελτιώσουν τον μισθό τους κατά 50 ευρώ περίπου. Ακόμη και σήμερα μπορεί να προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την έκδοση πενταετούς ομολόγου λήξης το 2024. Πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο αναφέρουν πως ήδη έχει ολοκληρωθεί η σχετική προετοιμασία, έχουν καθοριστεί οι ανάδοχοι και πως το μόνο που απομένει είναι ο οργανισμός να δώσει το πράσινο φως. Το κλίμα κρίνεται ως εξαιρετικά υποστηρικτικό, αφενός διότι η χώρα έχει συγκεντρώσει θετική δημοσιότητα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αφετέρου διότι τα μηνύματα που έστειλαν οι θεσμοί μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης δεν ήταν ανησυχητικά για τους επενδυτές. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου και κατ' επέκταση η μικρή πτώση της τιμής των καυσίμων κίνησης αποτελούν ανάσα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι αρκετή για να δώσει ισχυρή όθηση στη ζήτηση. Εύλογα, οι καταναλωτές αναρωτιούνται γιατί τελικά, εφόσον η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει αρκετά σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018, οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ελάχιστη συγκριτικά πτώση. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην ιδιαιτερότητα που υπάρχει στην ελληνική αγορά, όπου το 50% είναι φόροι, αλλά και με την έναρξη του νέου γύρου περικοπών στην παραγωγή από την πλευρά του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας από την 1η Ιανουαρίου 2019, η διεθνής αγορά άρχισε να ανησυχεί για το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής ανόδου της τιμής βενζίνης στην Αγγλία. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 630,47 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,45% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.